Προλάβει. Σοβαρά. Αλλά θα τη δω. Ωραία ταινία. Κύριε. Ούτε εγώ την έχω δει. Ωραία. Οπότε αλλά έχετε από τις αντιδράσεις της προσαγωγής στην Καβάλα. Ναι, εντάξει, δεν είναι, δεν είναι έτσι. Για να τον μπουρλωτιάσουμε λίγο, το λέγαμε από πριν, θα το κάνουμε λίγο πιο πικάντικο. Ο κύριος Μπουρνούς χαμογελάει. Δείξτε μας κάτι για να δούμε την κριτική η οποία ασκείται για αυτά τα περιστατικά για τα οποία μιλήσαμε νωρίτερα με την ίδια την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, την οποία τη φιλοξενήσαμε. Αυτή είναι η ανάρτηση του τέος Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα. Είναι η ανάρτηση στο Instagram που έκανε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος καυτηριάζει τα όσα έγιναν. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης αποκατέστησε την τάξη που δεν κατάφεραν τα όργανα στο Gotham City, γράφει ο κύριος Τσίπρας. Κύριε Λαζαρίδη. Εντάξει, πολιτικές υπερβολές και προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης από μία, αν θέλα, από έναν υπερβάλλοντα ζήλο δύο υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτά είπε η κυρία Υπουργός, η κυρία Μενδώνη. Την ακούσατε, κύριε Λαζαρίδη. Βεβαίως την άκουσα. Έτσι. και σε εσάς και στον Αντένα το πρωί. Είναι πάρα πολύ καθαρό. Νομίζω ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές από υπαλλήλους μιας γενικής διεύθυνσης σύγχρονου πολιτισμού, η οποία προφανώς ελέγχει το υλικό των ταινιών, τη διαδικασία που προβλέπεται, δηλαδή χωρίς όμως να έχει αρμοδιότητες, το να καλεί την αστυνομία νομίζω ότι δεν έχει καμία ξέρετε, βάση. Πώς ξαφνικά ενεργοποιήθηκε αυτή η διαδικασία, κύριε Λαζαρίδη? Αυτό μας κάνει εντύπωση. Γιατί όπως είπε και η κυρία Μιχελιδάκη, επί 15 χρόνια κάτι τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί. Σας είπα, είμαι πολύ καθαρός σε αυτό. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Κύριε Μπουρνούς. Πολύ καθαρό. Δηλαδή δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά. Σε μια δημοκρατία. Προφανώς. Και σας είπα, το είπε και η κυρία Μενδώνη, είναι πολύ καθαρά μια πρωτοβουλία δύο υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και δεν θα έπρεπε να συμβεί. Τι άλλο, είναι πολύ καθαρό αυτό. Κύριε Μπουρνούση, η ανάρτηση του τέλους Πρωθυπουργού είναι στα όρια του πολιτικού πολιτισμού? Θέλω να πω, βλέπουμε τον Υπουργό είναι μια σκοπτική... να κυνηγάει τώρα τον Τζόκερ. Είναι μια ανάρτηση που είχε κάνει και το γύρο του διαδικτύου από χθες το βράδυ. Χαριτωμένη, μπορεί να έλεγε κανείς. Είναι μια σκοπτική εικονοποίηση, θα το λέγαμε έτσι. Ναι, δεν πειράζει. Πρέπει να μιλάμε και λίγο ανθρώπινα και με λίγο με όρους που μιλάνε διπλανοί μας ή που αντιδρούν στα social media και άνθρωποι οι οποίοι έχουν, θα το πω κι εγώ, ίσως να μην είναι πολιτικά πρέπον, που έχουν φρικάρει με αυτό που συνέβη από προχτές. Και δεν είναι μόνο αυτό. Φαίνεται ότι το δόγμα τάξη και ασφάλεια της Νέας Δημοκρατίας προφανώς εννοούσε κάποια σχολική τάξη. Διότι έχουμε πιτσιρικάδες να αποβάλλονται από αστυνομικούς μέσα από αίθουσα κινηματογράφου επειδή πήγαν να παρακολουθήσουν μια ταινία. Έχουμε τις επιχειρήσεις κούπα στα Εξάρχεια που καταλήγουν τις περισσότερες φορές να βλέπουμε φωτογραφίες από μωρομάνες με παιδάκια να μεταφέρονται στο άγνωστο. Αφήστε τα αυτά. Όχι, πείτε μου τις καταδικάζετε. Αφήστε τα αυτά, αφήστε αυτά. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε? Εκενώστε πάλι μωρομάνες. Εκενώστε μωρομάνες. Γιατί είδαμε τι είχαν τα τελευταία κτίρια. Καταλαβαίνω την αγάπη που έχετε στο Ρουβίκονα και όλους αυτούς τους φορείς. Το Ρουβίκονα θα τον τελειώνα το 8 Ιουλίου, κύριε Λαζαρίδη. Αλλά κάνει βόλτα στα γραφεία των Υπουργών σας. Αφήστε τα παραμύθια. Και τελευταία είχαμε και αυτό πριν από λίγες μέρες. Παραμύθια λέγατε εσείς 4,5 χρόνια και διαλύσατε τη χώρα. Όπως θέλετε. Πολύ όπως θέλετε. Λοιπόν, όπως θέλετε. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες λοιπόν, είχαμε κι άλλο ένα κρούσμα. Που σας δίνουν εδώ. Θα σας δείξω αυτή την αφίσα εδώ. Δεν φαίνεται τώρα. Δεν φαίνεται. Λοιπόν, είχαμε άλλο ένα κρούσμα που φαίνεται πώς αντιλαμβάνεται τη δημοκρατία ένα κόμμα που την έχει στο όνομά τη. Όπου η Γενική Γραμματεία Αιγαίου Κοινοσχετικής Πολιτικής που παραδοσιακά χρηματοδοτεί τη συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσεων Αιγαίου, έτσι, μια θεατρική γιορτή, μιας και είμαι βουλευτής από τον νομό Λέσβου και σωματεία από τον νομό μου θεατρικά συμμετέχουν σε αυτή, όπου η Γενική Γραμματεία Αιγαίου Κοινοσχετικής Πολιτικής που παραδοσιακά χρηματοδοτεί αυτή τη διοργάνωση και τη στηρίζει, λογόκρινε την αφίσα της διοργάνωσης, απειλώντας τους διοργανωτές ότι δεν θα τους χρηματοδοτήσει και τους ανάγκασε να αλλάξουν αφίσα, χωρίς να εξηγήσει γιατί αυτό κοντράρει την αισθητική του. Αυτά τα οποία λέει ο κύριος Μπουρνούς κρίθηκαν πολύ πρόσφατα. Έχουμε καταθέσει και σχετική ερώτηση με τον κύριο Σαντορινιό, τον κύριο Μιχαηλίδη. Καταρχήν δεν θέλω να μπερδεύουμε το νόμο και την τάξη με αυτό το οποίο συνέβη χθες. Το καταδικάσαμε, πάμε παραπέρα. Άλλο είναι λοιπόν να επιστρέψει στη χώρα η ασφάλεια, η οποία κυρία Μιχελιδάκη και κύριε Λασκαράτο δεν υπήρχε επί ημερών του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Καμένου, και άλλο αυτό το οποίο συνέβη. Γιατί θέλω να σας θυμίσω, κύριος Μπουρνούς μπορεί επιλεκτικά να μην το θυμάτε, ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κάποτε, ο κύριος Τόσκας, μας είχε πει πολύ ξεκάθαρα και θα έλεγα ξεδιάντροπα ότι συνομιλούν με τις συλλογικότητες.
Συνομιλούν δηλαδή με το Ρουβίκονα. Και θα πρέπει να καταλάβετε, κύριε Μπουρνούς, ότι ο νόμος και η τάξη ήδη επιβάλλεται. Πηγαίνετε να συνομιλήσετε με πολίτες για να καταλάβετε ότι το αίσθημα ασφάλειας, το αίσθημα ασφάλειας στη χώρα ελάτε επανέρχεται. Ελάτε στη Μόρια που τη φτάσατε στις 14.000 να δείτε αίσθημα ασφάλειας. Τώρα, ελάτε να το κουβεντιάσουμε. Εσείς που θέλετε. Δημιουργήσατε τις Μόριες και τις Ιδωμένες. Ο κύριος Χρυσοκοϊδής έδωσε συγχαρητήρια στην πρώτη του επίσκεψη. Λοιπόν, θα ομιλούμε όσο δυνατά χρειάζεται. Αυτό που σας λέω. Γιατί έχετε καταδικάσει τον τόπο μου στην καταστροφή με τις ιδεοληψίες σας. Εσείς μιλάτε για ιδεοληψία με μένα. Ναι, ναι. Είστε ιδεοληπτικοί, ακροδεξιοί. Ποιο ιδεολυπ... Αυτό είστε. Ακροδεξιοί, κύριοι, είσαστε εσείς. Σας παραδώσαμε τη Μόρια. Αφήστε τώρα αυτά. Συνεργαστήκατε με τον σας κύριο παραδώσαμε κύριο τη Μόρια με στοιχεία Frontex. Λοιπόν. Είστε οι άνθρωποι που συνεργαστήκατε με τη Χρυσή Αυγή για να ρίξετε την κυβέρνηση Σαμαρά. Ο κύριος Βούτσης. Ελάτε να κουβεντιάσουμε για πρέσπες. Να μας πείτε για τη Χρυσή Αυγή. Ελάτε να συζητήσουμε τι κάνει η δημαρχή σα που διορίσαν τον κύριο Κουκούτσι στην Καλαμάτα. Ελάτε να συζητήσουμε για τη Μόρια. Την παραδώσαμε στις 5.680 ανθρώπους και τη φτάσατε στις 14.000. Από 5.680, 14.000. Για ακροδεξιούς το να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ. Εντάξει, και το λέω γιατί. Για τον κύριο Κουκούτσι θα απαντήσετε. Για τον κύριο Κουκούτσι θα απαντήσετε. Λοιπόν, λέμε το εξής. Η κυβέρνηση Τσίπρα συνεργάστηκε 4,5 χρόνια με ένα ακροδεξιό κόμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Ευτυχώς διαλύθηκε. Μαζί στα συλλαλητήρια. Ο κύριος Βούτσης πρόσφατα είπε αυτά τα οποία είπε για το ποιος έριξε την κυβέρνηση Σαμαρά. Σε συνεργασία βεβαίως με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τη Χρυσή Αυγή. Ο κύριος Βούτσης, σας θυμίζω κύριε Μπουρνούς, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, είχε πει ότι η ψήφος των χρυσαυγητών συνυπολογίζεται στην αλλαγή του εκλογικού νόμου. Άρα, μαθήματα ακροδεξιάς σε ένα φιλελεύθερο κεντροδεξιό κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία δεν θα τα κάνετε. Τώρα, κύριε Λαζαρίδη, βέβαια, αφού πάτε τη συζήτηση εκεί, εμείς θέλαμε να πάμε στην ψήφο των αποδήμων. Να πάμε, αλλά γιατί από την όχι, άλλη, βεβαίως. Γιατί έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα σχετικά με το πρώτο εξάμεινο πάλι. Εσείς λέγατε προεκλογικά ότι θέλετε εξεταστικές. Τώρα, ακούμε το κοινάλ να λέει για εξεταστικές και για οι υπόλοιποι εμείς να συζητάνε γι' αυτό. Και εσείς δεν έχουμε καταλάβει. Ο κύριος Γεωργιάδης θα βάζει φυλακή τον πρώην πρωθυπουργό. Κυρία Μιχαηλιδάκη, ακούστε να σας πω κάτι. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν μια πολύ μεγάλη ευκολία όταν βρίσκονται και σε πάνελ και όταν βρίσκονται και με τους πολίτες. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τέτοια αντιστοιχία προεκλογικών λόγων και μετεκλογικών έργων, όσο και να γελάει ο κύριος Μπουρνούς, λοιπόν, δεν υπάρχει από τη μεταπολίτευση και μετά. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση. Πότε είπαμε εμείς ότι θα πάμε σε εξεταστικές επιτροπές? Ακούσατε τον πρόεδρο του κόμματος και σημερινό πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει αυτά τα οποία λέει? Ακούσαμε. Λοιπόν, δεν έχουμε πει, έχουμε πει και έχουμε κάνει πράξη αυτά τα οποία λέγαμε, κύριε Λασκαράτο. Επιτρέψτε μου να ξέρω πολύ καλύτερα από εσάς. Για τα πρωτογενή πλεονάσματα, για τις πρέσπες, για το προσφυγικό, όλα πράξη θα κάνατε. Λοιπόν, κύριε Μπουρνούς, να ξέρετε ότι σας διακόπτω και εγώ. Όπως θέλετε. Γιατί προφανώς δεν είστε και πολύ δημοκράτες. Λέω λοιπόν το εξής. Να ακούσουμε τις απόψεις σας. Άρα. Αυτό είναι πάρα πολύ καθαρό. Για σας το λέω, ό,τι είπαμε προεκλογικά, τα κάνουμε μετεκλογικά. Μειώνουμε τους φόρους. Προσπερνάτε δηλαδή το κομμάτι εξεταστική για να το καταλάβουμε. Δεν έχει παραπευθεί ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Δεν θα υπάρχει προανακρατική επιτροπή. Τι προσπερνάμε. Λοιπόν. Και επίσης έχουμε πει και κάτι ακόμα, κύριε Μιχαηλιδάκη. Αν μέσα από την συζήτηση την οποία θα προκύψει. Για το πρώτο εξάμεινο, λέγω τώρα, του 2015. Δεν είπαμε ποτέ. Είπαμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Δεν μιλήσαμε ποτέ. Σε φωνάζουν ότι έχουμε περάσει το δεκάλεπτο της πολιτικής κουβέντας που αφιερώνουμε στο απευθείας. Κωστά. Τι λες, να πάμε στον κύριο Μπουρνούς να μας πει τελικά πώς έχουν αυτή τη στιγμή.